Γεια σας φίλοι μου, Howdy Cowboys, ο Mr. Patrick παίζει και Red Dead Redemption 2, το story, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς. Έχουμε μπει πλέον στο δεύτερο κεφάλαιο, μετακομίσαμε από τα βουνά και ήρθαμε σε ένα καλύτερο σημείο για να φτιάξουμε τον καταβλισμό μας, και η πρώτη μου αποστολή στο δεύτερο κεφάλαιο είναι να κάνω μια βόλτα μέχρι το Valentine, μια πόλη που είναι σχετικά κοντά στην κατασκήνωσή μας. Να ρίξω μια ματιά τριγύρω, να δω τι έχει να μας προσφέρει αυτή η πόλη. Αλλά επίσης να βρω και τα παλιόπαιδα, τον Billy, τον Javier και τον Charles, που έχουν έρθει από νωρίς εδώ και μάλλον είναι στο σαλούν. Πρέπει να πάω γιατί χρειάζεται κάποιος να τους προστατεύει. Με μία πρώτη ματιά, το Valentine είναι ένα θλιβερό, βρώμικο, λασπωμένο χωριό της Άγριας Δύσης. Έτσι όπως ήταν στην πραγματικότητα αυτές οι μικρές οι πόλεις. Έχει το σαλούν, έχει το στάβλο, από ό,τι βλέπω, ένα-δύο καταστήματα, οπλοπωλείο, το grocery εδώ, το παντοπωλείο. Έχει πολλούς περίεργους τύπους. Θα έχει ενδιαφέρον. Πω να σπάω καταρχάς στο μπαρ εδώ στο σαλούν, να δω τι κάνουν τα παιδιά, να πιω και ένα ποτάκι έτσι να ξεπλύνω λίγο το λαρέγγι μου, και βλέπουμε. Κούντι. Ανάτε εδώ με τα κορίτσια και όλες με κορίτσια, μπράβο. Θα με συστήσει τώρα εδώ στις κοπελιές. Mountain Man. Βουνίσιος, ο Βουνίσιος. Ξερίστηκα κιόλας, μια χαρά είμαι, γιατί. Όπα, στην πήκε ο Άρθουρ, πόσο στοιχίζεις. Ωραία, τι της είπε. Πρόσβαλε. Φύγαν τα κορίτσια. Ο Άρθουρ δεν είναι για τέτοιες κοινωνικές εκδηλώσεις, μου φαίνεται. Ωραίο. Πιέτε το ουίσκι σας τώρα. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Βαλώνουμε. Ο Μπιλ. Το Μπιλ βαράνε. Αυτός είναι ο Μπιλ με το... Ωρε Μπιλ. Πίσω ρε. Κάτσε τώρα να δω. Πώς θα... Οχ. Με το R, με το F ρίχνεις και με το R αμήνεσαι, μπλοκάρεις τα χτυπήματα. Και με το Y το πιάνεις. Πρέπει να συνηθίσω τα κουμπιά. Ωραία φίλε, ξύλο θα φάω πολύ. Έλα, έλα, πάρτος. Αφήστε το φίλο μου κάτω. Ας το καπέλο για την ώρα. Αφήστε το φίλο μου, ρε, ας το φίλο μου. Ποιος είναι αυτός? Ο Τόμι. Ο. Άσε με ρε. Την καρέκλα. Άσε με. Άσε με. Έλα. Έλα. Κλασικό μπουνίδι, έτσι. Κλασικό μπουνίδι στο σαλούν της Άγριας Δύσης. Ωραία, αυτός ο Χαβιέρ τρώει ξύλο εκεί. Χοντρέ. Ας το φίλο μου. Ωχ, δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Φίλε. Κάτσε τώρα. Πάρε, οχ. 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 Κάτσε να δω πως θα τον αντιμετωπίσω. Πίσω. Πίσω. Ω. Δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, το θέμα τώρα εδώ πρέπει να τον... κουράσω πριν με διαλύσει. Του ρίχνω που και που μερικές και να φεύγω. Είναι, το θέμα είναι να μην με πιάνει. Να μην με... Α! Δόντι ήταν αυτό που έφυγε από το στόμα μου. Πίσω ρε. Πίσω ρε. Έτσι, να τον κουράσω. Έτσι.
πώς θα τον καταφέρω ρε γάμο. Αμάν, η ζωή μου έχει πέσει τελείως. Και μάλλον. Αχ, έλα. Άσε με ρε. Άσε με ρε. Θα φάω λάσπη μπόλικη εδώ. Άσε με. Την έφαγε μια καλή στην οικογένεια και τον αυτό ήτανε. Το κέριο χτύπημα. Ρίχτου τώρα, ρίχτου. Ρίχτου Άρθουρ. Ρίχτου, δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Έλα, άλλη μία, έλα. Έλα. Τι θέλει αυτή. Πάντως νομίζω ότι τον καθάρισα το θηρίο. Πήγε από τώρα. Πω, πως έγινε. Μέσα στη λάσπη, μέσα στη βρώμα. Πονάνε τα κόκαλά μου και ποιος ήρθε τώρα. Τώρα είναι ώρα για γνωριμίες, ρε Ντάτς. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε από παλιά. Μούτρο φαίνεται. Κουστομαρισμένο μούτρο. Και πρέπει να μας ξέρει κιόλας από παλιά. Και μάλλον κάνει τίποτα βρωμοδουλειές και μας είχε για να του κάνουμε τις βρωμοδουλειές. Ναι, βέβαια, ξέρει και τον Χαβιέρ, ξέρει και τον Τσάρλς, ξέρει και τον Μπιλ. Με πλέζα, κοίτα πως είναι ο λιμοκοντόρος. Μεγάλο μου τροχανά. Και δεν είναι αλέκιαστος, έτσι. Στις λάσπες πως πατάει, ρε παιδιά. I have. He's being held by some bounty hunters. Bounty hunter. How much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater. Αχ, τα δοντάκια μου. Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place. Pinkertons. If he's alive, we gotta try. Of course. Κάτι μας ετοιμάζει τώρα, κάποια βρωμοδουλειά ετοιμάζει αυτός. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Ωραία. Θα πάω να πληθώ, ναι, το ξέρω. Χρειάζομαι πλήσιμο γιατί... What about me? Well, exactly. What about you? Ο Μπιλ είναι, φαίνεται, ο χαζός της παρέας και κανένας δεν τον θέλει, αλλά είναι η ήρεμη δύναμη. Λοιπόν, πλήθηκα τώρα. Υποτίθεται ότι έπινα το πρόσωπό μου. Τέλειωσε και αυτή η αποστολή. Και τώρα, τίποτα, θα πάω στο σαλούν, θα πάρω το καπέλο μου γιατί το έχασα και ένας σωστός cowboy πρέπει πάντα να φοράει το καπέλο του. Τουλάχιστον αυτό δεν λασπόθηκε. Και ας ρίξω μια ματιά στην πόλη. Δεν είδα τίποτα, μόνο αστράκια είδα και λάσπες. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε εδώ. Είναι το κατάστημα. Άριξε μια ματιά να δω τι πουλάει το κατάστημα. Το άλογό μου που πήγε. Α, φοβήθηκε κι αυτό. Πήγε μακριά. Έλα βρε. Έλα βρε φοβιτσιάρι. Έλα φάει λίγο βρώμη. Α, έφτασε η φήμη μου ήδη γύρω γύρω. Κυκλοφόρησε ότι είμαι αυτός που έδερα τον Τόμι. Φαίνεται ο Τόμι είναι παλικαράς εδώ της περιοχής και δεν τον εφοβούνται. Να σε χαϊδέψω κιόλας λίγο. Φάει άλλη λίγο βρώμη. Pet, Pat, με το G. Χάιδεμα δηλαδή. Okay. Κάτσε να σε βάλω στην άκρη γιατί είσαι μέσα στη μέση του δρόμου. Να σε βάλω στην άκρη και να κάνω εγώ μια βόλτα με τα πόδια να δω τι ακριβώς έχουμε εδώ στην πόλη. Να ρίξω μια ματιά ρε παιδί μου, να δούμε τι θα δούμε, να δω τα καταστήματα, να δω τι άλλο έχει τέλος πάντων, για να ξέρω τι μου γίνεται και να γυρίσουμε μετά πίσω στην κατασκήνωση να κάνουμε καινούργια αποστολή. Μήπως ετοιμάζει κάτι ο Ντάτς.
Θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο Χασάπης. Α, εδώ λογικά μπορείς να φέρεις κυνήγι και τέτοια πράγματα να του πουλήσεις, δέρματα, κυνήγι κτλ. Εδώ πρέπει να είναι ο Σταύλος. Να δούμε κανένα λογάκι. Τι, κλειστά είναι. Κλειστά είναι. Αυτός ο λιμοκοντόρος εδώ κάτι πουλάει, κάτι θέλει δωρεά, ποιος ξέρει. Α, είναι αυτός που ήρθε και μου είπε να μην να σταματήσω να δέρνω τον Ντόμι. Ναι, και ζητάει βοήθεια για, για τα ορφανά και τις χείρες. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Δεν ενδιαφέρομαι, μπρο. Έχω άλλες σκοτούρες τώρα και άσε με, θα τα πούμε αργότερα. Για τα ορφανά του Σαν Ντενίς. Και ήρθε στο Βαλεντάιν να μαζέψει λεφτά για τα ορφανά του Σαν Ντενίς. Οκ. Εδώ τι έχουμε, τίποτα. Απέναντι είναι το κατάστημα. Σπάω να δω τι πουλάνε. Hello, mister. Μια χαρά. Τι έχουμε εδώ, καπνός. Ταμπάκο. Αυτό βοηθάει στο Dead Eye. Κάνει 6 δολάρια. Ακριβό, εγώ έχω 11 δολάρια. Ας τα κρατήσω γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Η κονσέρβα αυτή με το καλαμπόκι Sweet Corn κάνει 1 δολάριο. Τι άλλο, έχουμε κονσέρβες διάφορες. Εδώ, σολομός. Κάνα κατάλογο δεν έχετε ρε παιδιά, να δούμε τι ακριβώς πουλάτε. Α, εδώ έχει κατάλογο, για να δω. Big Tommy is still in a bad way from that fight. Λοιπόν, έχει από όλα τα καλά, provisions, tonics, σφαίρες, έχει υλικά για κυνήγι και για ψάρεμα, έχει, ναι, διάφορα από ό,τι βλέπω, φρέσκο φαγητό, έχει κονσέρβες, έχει tonics, τι είναι αυτό, δυναμωτικά και τέτοια για τα μαλλιά, σφαίρες. Έχω για την ώρα σφαίρες, δεν θέλω. Εδώ έχει βέλη και τόξα. Έχει και ρούχα. Φορεσιές ολόκληρες, 85 δολάρια, 113 δολάρια. Τι λες τώρα, 115. Καπέλα, εντάξει. Ωραία. Και άλλα καπέλα και γούνινα και καπέλα που μπορείς να τα φτιάξεις μόνος σου. Και κουστούμια και σακάκια και πουκάμισα. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Και μπότες και παντελόνια. Λίγο φτηνά, λίγο ακριβά. Ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Λοιπόν, το είδα το μαγαζί. Εδώ τι είναι αυτά. Φρούτα, λεμόνια. Λεμόνια λέω, μήλα. Καρότα. Πάμε παρακάτω. Κουτσομπόλιδες όλοι είναι αραχτοί έξω από τα μαγαζιά και κοιτάνε γύρω γύρω τι γίνεται. Εδώ δεν έχει κάτι, μούτρα είναι αυτή, δεν τους θέλω. Εδώ είναι το οπλοπωλείο, για να δούμε. Γεια. Για να δούμε εσύ τι πουλάς. Έχεις τίποτα. Καλό. Α, ναι, εγώ είμαι αυτός που έδερα τον Ντόμι. Revolvers, 50-65. Ακριβά. Τώρα δεν ξέρω πόσο πιο καλά είναι αυτά από τα δικά μου. Ω, τα ντουφέκια είναι εδώ. Lancaster Repeater. Εντάξει, απλά κοιτάω τώρα, έτσι δεν έχω ούτε λεφτά για να αγοράσω κάτι, ούτε τίποτα. Θα αρκεστώ στα δικά μου, πυρομαχικά, θήκες,
Εδώ έχει λάδι για να καθαρίσω. Αυτό είναι χρήσιμο, το λάδι. Καλό είναι να πάρω ένα-δύο λάδια να τα έχω για να καθαρίζω τα όπλα με τα λαδόνω, γιατί νομίζω ότι δουλεύουν καλύτερα. Το γραφείο του Σερίφη. Τι να κάνω στο γραφείο του Σερίφη. Φύγε ρε από εκεί ρε, μη σε γνωρίσουνε και έχεις μπελάδες. Λοιπόν, εδώ στο ερωτηματικό μείνει ένας stranger, δεν με ενδιαφέρει για την ώρα, δεν θέλω ούτε strangers, ούτε μπελάδες, ούτε τίποτα, απλά θέλω να ρίξω μια ματιά στην πόλη. Φύγε, φύγε, με κυνηγάει ο σκύλος ρε παιδιά. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Λοιπόν, εδώ είναι ο σταθμός του τρένου. Για να δούμε τι μπορείς να κάνεις στο σταθμό του τρένου. Αυτός τι πουλάει, τι πουλάς φίλε? Μπα, μάλλον ζυγίζει τα πακέτα, στέλνει πακέτα. Courier είναι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Εδώ πού είναι ο ελεγκτής, από την άλλη πλευρά. Προγράμματα για τα δρομολόγια των τρένων και τα λοιπά και τα λοιπά, στις ανακοινώσεις. Τι έχεις εσύ? Λοιπόν, train tickets και pay bounty. Άρα μπορείς, αν έχεις, αν σε έχουν επικηρύξει για κάτι σε κάποια πόλη, να το πληρώσεις και να ηρεμήσεις, να πληρώσεις το πρόστιμο. Και επίσης μπορείς να πάρεις ειστήριο να πας λογικά σε κάποια από τις άλλες πόλεις, τις πιο μακρινές, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις όλο το δρόμο με το άλογο. Χρήσιμο και αυτό. Οπότε στους σταθμούς του τρένου πληρώνουμε τα πρόστιμά μας και μπορούμε να κάνουμε κάποιο είδος fast travel. Ωραία, εδώ είναι ο animal dealer που λέμε και στο farming. Αγοράζεις και πουλάς τα ζώα. Είναι διακοσμητικό μόνο, δεν ξέρω. Δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ με πρόβατα και τέτοια. Εκεί που είναι οι σημαίες, για να πάω να δω τι είναι. Τι είναι αυτό εδώ? Τσίρκο. Μουσική ακούω μέσα. Γεια σου. Ειστήριο. Πόσο έχει? 50 cents. Άντε δώσ' μου ένα ειστήριο να δω τι είναι. Τι είναι εδώ τώρα? Λοιπόν, εδώ πρέπει να είναι ο κινηματογράφος της εποχής. Τις πρώτους κινηματογράφους, έτσι κάπου τότε πρώτο φτιάχτηκε. Πολύ απλός και... Να, ο τύπος εκεί με το φακό. Και μάλλον λέει κάποια ιστορία, αλλά έτσι σε εικόνες. Δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Για την εποχή βέβαια θα ήταν κάτι πολύ περίεργο, ειδικά εκεί στην Άγρια Δύση, και σίγουρα θα κινούσε το ενδιαφέρον να πας να δεις τις εικόνες αυτές. Τώρα εδώ κάτι μας λέει για μια αρκούδα για τα ζώα του δάσους. Δεν ξέρω. Ωραία. Να, ο λαγός, η χελώνα, η αρκούδα. You're talking to the wind again, eh? Laughed the rabbit. I think Bear has finally taken leave of his senses, said the turtle. Αργεί τώρα αυτό? He's getting so rotund that even I could outrun him. I'm smart and quick, said rabbit. I'll outrun old. Κοίτα πως τρέχει ο λαγός, πως το έχουν κάνει. Σίγουρα για εκείνη την εποχή όλο αυτό θα ήταν πολύ περίεργο και όλοι θα ενδιαφερόντουσαν, θα θέλουν να δουν την καινούργια αυτή εφεύρεση. So
Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι μια ιστορία για τα ζώα του δάσους και για κάποια αρκούδα. Πολύ ρεαλιστικό, πολύ ρεαλιστικό. Τα γελάνε και τα σκατζοχυράκια και τα σκιουράκια. Και τέλος, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ήτανε, το είδαμε και αυτό, δεν θα ξανάρθω. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, τα 50 cents μπορεί να ήταν λίγο ακριβό το εισιτήριο, αλλά το άξιζε, ναι. Καλά, δεν θα με δεις. Τι λέει εδώ? Α, ο πρώτος χειμώνας του Mr. Bear, της κυρίας του κύριου Αρκούδου. Αυτό ήταν το έργο που είδαμε, δεν θα πάει για Όσκαρ. Μάλιστα, αυτό ήταν το Valentine. Απέναντι είναι οι κρεμάλες, το άλογο μου έρχεται. Και κάπου εδώ νομίζω ότι θα τελειώσουμε. Είδαμε το Valentine, έπαιξα και τις μπουνιές μου και τώρα είμαι έτοιμος να γυρίσω πίσω στην κατασκήνωση, να πληθώ, να φάω κάτι, να δούμε ποια θα είναι το επόμενο mission, είτε έχει κάτι φτιάξει ο Dutch που θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ή θα διαλέξω κάποιο από τα missions που έχω. Βλέπετε, έχει τα κίτρινα σημάδια, όλα αυτά είναι missions που πρέπει να γίνουν για να προχωρήσει η ιστορία. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε πατήστε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Μέχρι το επόμενο να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!